Ολυμπιάδα Ρομποτικής συνεχίστηκε σήμερα και δεύτερη μέρα στο Ηράκλειο και το κλειστό στα δύο αωράκια έχει γίνει το κέντρο του κόσμου για τους λάτρεις του αθλήματος. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ενώ ομάδες από όλο τον κόσμο κάνουν την προσπάθειά τους. Συγκινητική είναι η παρουσία της ομάδας από τον Άγιο Ευστράτιο, καθώς για το ακριτικό νησί και μόνο η συμμετοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Με την έμπρακτη στήριξη της Eurobank και κεντρικό σύνθημα «Τίποτα αδύνατο», όχι μόνο συμμετέχουν στους αγώνες, αλλά σήμερα κατέκτησαν την πρώτη θέση στην τοξοβολία. Τα παιδιά και ο προπονητής τους, Αντώνης Μακρύς, με χαμόγελο και θετική διάθεση, απόλαυσαν κάθε στιγμή του αγώνα. Βέβαια, καταλυτικός είναι ο ρόλος της Eurobank που συνέβαλε τα μέιστα για να γίνει πράξη ένα όνειρο, με την εκπρόσωπό της, Ιώνα Ευαγγελίδου, να αναφέρεται σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε την Ολυμπιάδα Ρομποτικής, αυτή την τόσο άρτια διοργάνωση εδώ στην Κρήτη, και είμαστε ακόμα περισσότερο χαρούμενοι που στηρίζουμε την ομάδα τη ρομποτικής του Άγιου Ευστρατείου, αυτού του μικρού ακριτικού νησιού, με μια μικρή ομάδα που έχει έρθει με τη βοήθειά μας εδώ, στο πλαίσιο άλλων δράσεων που κάνει η Eurobank για το δημογραφικό ζήτημα και τη στήριξη της οικογένειας. Ο προπονητής της ομάδας του Αγίου Ευστρατείου, Αντώνης Μακρύς, στάθηκε στη σημερινή επιτυχία αλλά και το μήνυμα που στέλνει. Ενώ ο νεαρός Γιάννης Κουτσουρίδης έκανε λόγο για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πολύ σημαντική επιτυχία, όντως, για μια ομάδα από ένα τόσο ακριτικό νησί όπως είναι ο Αγίος Ευστράτειος. Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί καλά, το θέλαν πάρα πολύ και φαινόταν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε Ολυμπιάδα. Και μόνο η συμμετοχή ήταν κάτι μεγάλο, πόσο μάλλον και η διάκριση που ήρθε. Πολύ ωραία, γιατί πρώτη φορά κατεβαίνουμε. Γενικότερα μου φάνηκε πολύ ωραία.